ο Αστέρας υποδέχτηκε στην Τρίπολη τον Άρη. Οι Αρκάδες έκαναν την ίστατη προσπάθεια για παραμονή του στη Σούπερ Λίγκα, όμως Θεσσαλονίκη ήταν αυτοί που πήραν την νίκη με 2-1 που τους διαδηρίζονταν νου στο κόλπο των play-off. Στο 28, ο Φρανκού για τον Αστέρα έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ροζέριο έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Ρονάλντο Γιάρο έσωσε πάνω στη γραμμή. Λίγα λεπτά αργότερα, γκολ που ακυρώθηκε για τους γηπεδούχους, εκτέλεση φάουλ από δεξιά με τον Ουριμπάρη, ο Μπαρτολίνη έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο διαιτητής έδειξε επιθετικό φάουλ. Το γκολ ήρθε για την ομάδα της Τρίπολης στο 35. Εκτέλεση φάουλ από τον Ουριμπάρη, ο Ρόθκο έπιασε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ. Αψυχολόγητη ενέργεια του Καστίγιο στο 39. Ο Μεξικανός πάτησε τον Μπαστία και δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, αναγκάζοντας την ομάδα του να συνεχίσει το μάτς με 10 παίχτες. Ο Άρης δεν το έβαλε κάτω και στο 42 ο Τσέζαρ εκπάσαρε στον Κόκε μέσα στην περιοχή και εκεί ο Μπαρτολίνη ανέτρεψε τον Ισπανό επιθετικό. Ο Κόκε ήταν εύστοχος από τα 11 μέτρα και έκανε το 1-1 για τους Θεσσαλονικείς. Στην επανάληψη ο Αστέρας συνέχισε την πίεση. Ο Μπαστία στο 49 πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως έφυγε μόλις out. 4 λεπτά αργότερα, σούτ από τον Μάρτινς, ο Χουάνμα απέκρουσε και κράτησε την ισοπαλία. Στο 63, ο Ματούσιακ βρήκε πολύ ωραία τον Αρσενίεβιτς, εκείνος όμως πλάσαρε out. Ο νόμος του ποδοσφαίρου εφαρμόστηκε, ο Αστέρας έχασε τις ευκαιρίες και ο Άρης ήταν αυτός που πέτυχε τον γκολ στο 65. Ο Λαζαρίδης σκότωσε την πρώην ομάδα του με κοντινή προβολή και έκανε το 1-2 για τους φιλοξενούμενους. Οι οικοδεσπότες έμειναν με 10 παίκτες, καθώς ο Φρανκού τιμωρήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο. 2 λεπτά πριν τη λήξη, τεράστια ευκαιρία για τους Αρκάδες να ισοφαρίσουν, όμως ο Παπάζογλου δεν κατάφερε να βρει δίχτυα πλεονεκτική θέση. Αμέσως μετά ο Φατί ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον Ματούσιακ, ο Κωνσταντινέας έδειξε το σημείο του πέναλτι, όμως ο Χουάνμα νίκησε τον Μπαστία.